Πώς είναι δυνατόν να στέκεστε σε αυτά τα έδρανα σήμερα και να μην έχετε ταρακουνήσει το σύμπαν. Να μην έχετε ταρακουνήσει το σύμπαν. Η Χρυσή Αυγή διευθύνει την αστυνομία. Ποιοι θύλακες κατευθύνουν και προσανατολίζουν πια τα αστυνομικά όργανα σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Εγκληματικού τύπου. Φαινόμενα πρωτοφανή, τραγικά, που θυμίζουν άλλες σκοτεινές εποχές. Είσαστε μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Επικίνδυνη κυβέρνηση διότι καλύπτεται καταστάσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες, σκοτεινές καταστάσεις. Δούμε στο γεγονός ότι κάποιοι την βία τη βλέπουν μονομερώς και κάποιοι υποτίθεται είναι αυτοί που καταδικάζουν τη βία, είναι και αυτοί που την προκαλούν, την δημιουργούν ή την ανέχονται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σήμερα θα περιμέναμε από το συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ να μας πει τι ζητούσαν οι δύο βουλευτές του, ο κύριος Λαφαζάνης και η κυρία Διώτη, χθες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, οι οποίοι πήγαν αφενός μεν να ελέγξουν τις αστυνομικές αρχές τι κάνουν εκεί και αφετέρου βρέθηκαν με μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι στην κυριολεξία με ένα τρόπο απαράδεκτο εισέβαλαν σε ένα κρατικό νοσοκομείο, δημιούργησαν καταστάσεις βιαιοπραγίας, βιαιοπράγησαν κατά των αρμοδίων αρχών και όλα αυτά παρουσία εισαγγελέα και αρνήθηκαν μάλιστα να επιτρέψουν τον ιατροδικαστή να κάνει τη δουλειά του.